Πρόεδρε, καλή σεζόν και από μένα. Πριν να πάμε στα αμιγώς αγωνιστικά για την νέα σεζόν, θα ήθελα καταρχάς να στείλεις ένα μήνυμα προς τους αναγκέφαλους, οι οποίοι την προηγούμενη εβδομάδα έκαναν, βανδάλισαν και το βοηθητικό γήπεδο εδώ στην Κατσικά, έκαναν ζημιές και στην Κερκίδα, πέταξαν πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πραγματικά τι πρέπει να γίνει για να αποτραπούν αυτά τα φαινόμενα. Κοίταξε να δεις. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι αυτή η ομάδα δεν είναι η ομάδα ούτε του Αλέξη του Βαρτζιώτη, ούτε του Γιάννη του Γιωτίτσα, ούτε του Ματσάγκα, ούτε της Βίκης. Είναι η ομάδα όλων. Είναι η ομάδα του χωριού, η ομάδα της πόλης. Μετά τον Παζιάννενα πλέον είναι η ομάδα μας. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι εδώ είναι το δεύτερο σπίτι τους. Εμείς έχουμε τα γήπεδα ανοιχτά σε όλο τον κόσμο. Είναι στάση δική μας αυτό να αφήσουμε τα γήπεδα ανοιχτά. Τα έχουμε ανοιχτά για να έχουν να αθλούνται, να διασκεδάζουν, να περνάνε τον χρόνο τους. Χαλάνε τα γήπεδα, εμείς τα φτιάχνουμε. Αλλά όχι αυτό. Αυτό είναι βανδαλισμός, αυτό είναι απαράδεκτο. Οπότε να σεβαστούν λίγο τουλάχιστον τον κόπο μας, γιατί τα γήπεδα τα συντηρούμε μόνοι μας. Να σεβαστούν λίγο τον κόπο μας και τον χρόνο που χάνουμε από τις οικογένειές μας. Η Θιέλα Κατσικιά στη νέα χρονιά στην ΓΑΜΑ Εθνική θα συνεργαστεί με τον Παζιάννα, θα υπάρχει μια προσπάθεια για συνεργασία έτσι ώστε να δοθούν κάποιοι παίκτες. Ναι, έχουμε μιλήσει με τον κύριο Χριστοβασίλη. Είμαι ανοιχτός σε μια συνεργασία να μας βοηθήσει όπως μπορεί, όσο περισσότερο μπορεί να μας βοηθήσει. Τα δείγματα είναι θετικά. Πιστεύω πως θα έχουμε μια συνεργασία σε όλους τους τομείς. Όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, έχουν γίνει μέχρι στιγμής 6 μεταγραφές. Θα υπάρχει κάποια έκπληξη? Δεν ξέρω. Αυτό το κομμάτι ασχολείται ο Γιάννης, ο Γιωτίτσας. Mm-hmm. Αλλά νομίζω πως μας λείπει ακόμη ένας επιθετικός, ένας παίχτης. Και αυτός είναι επιθετικός. Η Θήλα, πέρα από την πρόκληση της ΓΑΜΑ Εθνικής, που την Δετάρτη θα γίνει ο καταρτισμός των ομίλων, εκεί θα μάθετε και τον όμιλό σας. Υπάρχει έτσι κάποια εκτίμηση πώς θα πάει γεωγραφικά? Δεν ξέρω. Και από εκεί και πέρα από το πρωτάθλημα, είναι το κύπελο και στις 27 Αυγούστου που θα παίξει η Θήλα την πρώτη φάση ως κυπελλόχος της ΕΨΥΠ. Είναι η Θήλα έτοιμη για να παίξει αυτό το παιχνίδι? Οργανωτικά, ναι. Παικτικά, είναι νωρίς ακόμη να σας πω, δεν ξέρω. Τώρα για τους ομίλους. Οι ομίλοι φαίνεται δύσκολο. Δηλαδή, μία μέρα έχουμε ενημέρωση ότι θα παίξουμε στη Ζάκυνθο, με τη Ζάκυνθο. Την άλλη μέρα έχουμε ενημέρωση ότι θα πάμε στην Αρτάκη. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Εμείς είμαστε εδώ και περιμένουμε. Μιας και ανέφερε ο συνάδελφος για το κύπελλο Ελλάδος. Θα πάει μακριά η Θήλα, θέλει να πάει μακριά σε αυτό το θεσμό? Εννοείται πως θέλουμε να πάμε μακριά. Θα ήταν μακάρι. Όνειρο ζωής είναι να πάμε να περάσουμε δύο φάσεις και να παίξουμε μια ομάδα μεγαλύτερης κατηγορίας. Mm-hmm. Εντάξει, όνειρο ζωής. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.